Δείτε πρώτοι από όλους τα νέα επεισόδια Ακαταμάκατα στο σπίτι αποκλειστικά στο Ζουζούνια TV Plus. Μπείτε τώρα στο www.zuzunia.tv για να γίνετε συνδρομητές. Πονάς! Όχι, Ακαντού, δεν πονάω. Έχω ντυθεί μούμια για το Halloween. Τέλειωσε, Λυκούργο. Κι εγώ ντύθηκα, κοίτα. Φόρεσα τη στέκα με τις πολλές νυχτεριδούλες και στόλισα κιόλας. Κοίτα τις κολοκύθες μου. Δεν είναι τέλειες? Είναι πάρα πολύ ωραίες. Κάτσε να δω λίγο καλύτερα, γιατί δεν... Για μισό λεπτό. Α, πώς τα έκανες όλα αυτά? Μόνη σου, Ακαντού, τα έκανες? Εννοείται! Θα σου πω. Πήγα στο μανάβικο και αγόρασα τις κολοκύθες. Μετά, άδειασα το εσωτερικό τους. Μετά, σχεδίασα αυτά τα πάρα πολύ ωραία προσωπάκια. Και μετά τα σκάλισα. Και δεν τελειώνει εκεί. Με το εσωτερικό της κολοκύθας, έφτιαξα μία πεντανόστιμη πορτοκαλί κολοκυθόσουπα. Κολοκυθόσουπα? Πω πω, Ακαντού, μου άνοιξε την όρεξη τώρα. Αλλά θα επανέλθουμε μετά στην κολοκυθόσουπα. Και εγώ μην νομίζω ότι μόνο ντύθηκα, δηλαδή μούμια, έτσι όπω με βλέπει. Έκανα κι εγώ πολλέ κατασκευέ. Να, θε να σου δείξω μία. Ναι! Ταντάν! Μάσκα Φράγκενστάιν! Ω, Φράγκενστάιν! Λυκούργο, είναι τέλεια! Να σου πω, μόνο σου την έφτιαξε. Εντελώς μόνος μου, Ακαντού. Είδα ένα βιντεάκι στο YouTube, βέβαια. Και μπορείς με πολύ απλά υλικά να τη φτιάξεις. Με πράσινο χαρτόνι, μαύρο χαρτόνι, ένα μαύρο μαρκαδόρο, κόλλα και τίποτα. Να, ένα καλαμάκι από τα σουβλάκια που έφαγα χθες. Μπράβο, Λυκούργο. Άρα, χρησιμοποίησες πράγματα που είχες στο σπίτι σου. Εννοείται, πράγματα του σπιτιού. Και όχι μόνο, και πράγματα που περισσεύσαν. Δηλαδή, για παράδειγμα, όλο αυτό το χαρτί τουαλέτας που χρησιμοποίησα για να ντυθώ μούμια. Περίσσεψε το ρολό! Τι έκανα εγώ με το ρολό? Τι έκανες εσύ με το ρολό? Τι βλέπεις την νυχτερίδα μου? Ναι, είναι καταπληκτική! Και είναι ξύπνια, δεν κοιμάται? Πού το κατάλαβες αυτό? Ξύπνια είναι. Βέβαια, γιατί όταν οι νυχτερίδες κοιμούνται, κρεμιούνται ανάποδα. Να, σαν αυτή εδώ, βλέπεις? Α, ναι, σωστά, έχει δίκιο. Έπρεπε να την έχω βάλει έτσι, δηλαδή, για να κοιμάται. Ναι. Πολύ σωστά, Ακαντού. Ακαντού, μου ήρθε μια ιδέα. Τι? Λες, να ξεκινήσω κι εγώ να κοιμάμαι ανάποδα. Να πάρω την πολυθρόνα που έχω στο σαλόνι, να την καρφώσω πάνω στο ταβάνι και μετά να πάω να κάτσω πάνω εκεί και να είμαι κι εγώ. Για να κοιμάμαι. Για να κοιμάμαι έτσι, ε. Αγλικούργο, τι λες? Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Πρώτον, θα κατέρριπτες όλους τους νόμους της φυσικής. Και ειδικά τον νόμο της βαρύτητας. Και δεύτερον, να σου πω κάτι. Δεν είσαι ο Μπάτμαν. Να κοιμάσαι κάπως έτσι. Έχεις δίκιο, Ακαντού. Δεν είμαι ο Μπάτμαν. Να σου πω όμως, τώρα που είπαμε Μπάτμαν, γιατί ντυνόμαστε τώρα όλες αυτές τις έτσι τρομακτικές μεταμφιέσεις και όχι τις απόκριες? Α, θα σου πω. Δεν ξέρεις τι είναι το Halloween? Άκου, άκου, άκου να μαθαίνεις. Το Halloween είναι ένα έθιμο που γιορτάζεται στην Αμερική την τελευταία μέρα του Οκτωβρίου. Ναι, στολίζουν όλοι τα σπίτια τους έτσι με διάφορα στοιχεία τρομακτικά. Με κολοκύθες, φαντάσματα, ιστούς από αράχνες, νυχτερίδες τέτοια. Και ντύνονται τρομακτικά. Ναι, μούμιες σαν και εσένα. Νυχτερίδες, μάγισσες, τι άλλο, σκελετοί. Χαμός, χαμός, χαμός. Και κάνουν trick or treat. Α, περίμενε, περίμενε. Το ξέρω εγώ αυτό το trick or treat. Βέβαια, αυτό σημαίνει φάρσα ή κέρασμα. Και πηγαίνουν τα παιδιά έτσι στη γειτονιά, από πόρτα σε πόρτα, όπως πάμε εμείς τα Χριστούγεννα δηλαδή, και έχουν κουβαδάκια στα χέρια, έτσι, να, ορίστε, και ζητάνε λιχουδιές από τους νοικοκυρέους. Ναι, έχεις και εσύ το δικό σου κουβαδάκι, μπράβο. Γιατί πήγα εγώ. Ακαντού, εγώ πήγα. Πήγα στον παππού Λυκούργο, βέβαια. Και του λέω, παππού Λυκούργο, trick or treat. Και τι έγινε, πες μου, σου έδωσε γλυκάκι? Όχι, μου είπε ούτε τρίτ, ούτε τετάρτ, ούτε πέμπτ. Πέρα να με βοηθήσεις να μάσουμε τις κολοκύδες. Έτσι μου είπε. Βέβαια,
Αχ, ο παππούς τίποτα δεν έχει μάθει δίπλα στη γιαγιά μου. Να σου πω κάτι. Τώρα είναι η εποχή από τις κολοκύθες, γι' αυτό έχουμε τόσες πολλές. Να σου πω. Μήπως σου έδωσε καμία κολοκύθα ο παππούς Λυκουργός? Εννοείται, πού το ήξερες. Να, ορίστε, εδώ την έχω. Τι, θες να τη μοιραστούμε, ε? Καλά, είναι τέλεια. Λοιπόν, ναι. Αν θέλεις, μπορείς να έρθεις μετά από εδώ και να σου μάθω να σχεδιάσουμε τη φάτσα και να τη σκαλίσουμε μαζί. Αλήθεια? Θα με βοηθήσεις να σκαλίσω κι εγώ τη δική μου κολοκύθα? Ωραία! Και θα γίνει και μεγαλύτερη κολοκυθόσουπα, ε! Πιο πολύ έτσι να χορτάσουμε. Ωραία! Θα είναι η πιο ωραία κατασκευή! Και τώρα που είπα κατασκευή, Ακαντού, να σου πω, τι θα λέγεις να δούμε τις ζωγραφιές που μας έστειλαν τα παιδιά? Είμαι σίγουρος ότι μας έχουν στείλει ζωγραφιές και κατασκευές και γενικά ό,τι φαντάζονται με Halloween θέμα, Εννοείται! Λοιπόν, παιδιά, εσείς μην σταματάτε να μας στέλνετε. Περιμένουμε τις ζωγραφιές σας, τις κατασκευές σας, τις φωτογραφίες σας και ό,τι άλλο θέλετε να μας στείλετε στο you.zuzunia.tv. Τέλεια! Λοιπόν, μπαίνω στην ιστοσελίδα, Κι εγώ. Για να δούμε. Α, οι πρώτες ζωγραφιές είναι της Γεωργίας και του Γιάννη. Ζωγράφισαν μια νυχτερίδα και μια αράχνη. Να, σαν τις αραχνούλες που έχω εγώ εδώ. Κοίτα, κοίτα τη γλυκιά που είναι. Ναι, κοίτα τη γλυκιά. Μπράβο, παιδιά! Είναι πολύ τρομακτική η ζωγραφιά σας. Η ζωγραφιά σας και των δύο δηλαδή. Σας ευχαριστούμε! Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα στην Αλίκη που έχει ζωγραφίσει. Και η Αλίκη! Κοίτα, κοίτα! Μία μούμια σαν εμένα! Και δίπλα μία μάγισσα. Ναι, η Αλίκη μας έχει στείλει τη ζωγραφιά της από την Πολωνία. Φαίνεται και εκεί δεν γιορτάζουν το Halloween. Κοίτα, έχει μία κολοκύθα. Έχει μία γατούλα. Έχει μία μούμια σαν και σένα. Έχει μία μάγισσα. Έχει ένα φάντασμα. Και έχει και ένα στοιχειωμένο δέντρο. Από το οποίο κρέμονται τα κλαδιά του. Νυχτερίδες. Τέλεια! Μπράβο, Αλίκη! Ωραία Halloween ζωγραφιά! Και πάμε στην Παναγιώτα, η οποία μας έχει στείλει κάτι άλλο. Εγώ κρατάω ένα κουβαδάκι, βλέπω. Κοίτα, σαν το κουβαδάκι μου για το trick or treat! Ναι, είναι κάπως πιο καλοκαιρινή η ζωγραφιά της Παναγιώτας. Έχει κρατάς ένα κουβαδάκι και ένα φτεράκι. Και εγώ κάνω ηλιοθεραπεία, λέει. Είμαστε μια μέρα στην παραλία, η Παναγιώτα, εσύ και εγώ. Τέλεια! Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτα! Νόκαινος μονόκερος, σαν ζαχαρωτό είναι αυτός ο μονόκερος που μας έχει στείλει η Σοφία. Ακαντού να σου πω, μονόκερος δεν μπορώ να ντυθώ τώρα στο Halloween, δεν είναι πολύ τρομακτικό. Όχι, όχι, δεν είναι. Δεν πειράζει όμως, είναι πολύ ωραία η ζωγραφιά της Σοφίας. Σε ευχαριστούμε. Και περνάμε σε άλλη μια Halloween ζωγραφιά από τη φίλη μας την Ιόλη. Ακριβώς. Βλέπω μια κολοκύθα σκαλισμένη με έτσι χαμόγελα και όλα τα συναφή. Και μια μάγισσα πάνω σε μια σκούπα. Αλλά πάει με την όπισθεν. Ναι, κοιτάει λίγο ανάποδα. Δεν πειράζει. Μπορεί να θέλει να κοιτάει προς τα εκεί, προς την ουρά της. Εν πάση περιπτώσει, είναι σαν να έχει καβαλήσει το άλογο ανάποδα, αν το σκεφτείς. Και να σου πω, βλέπεις, έχει και ένα κουβαδάκι με πολλά ζαχαρωτά. Βρέχει ζαχαρωτά πάνω στα βουνά. Και περνάμε στις ζωγραφιές της Στέλλας και του Δημήτρη. Η Στέλλα λοιπόν μας έχει κάνει έναν ωραίο κήπο και μία τεράστια καρδιά που λέει ότι μας αγαπάει. Και έχει και μία μελισσούλα. Για να δούμε και τη Δημήτρη. Νάτος και Δημήτρης έχει κάνει πολλά πολύχρωμα λουλούδια και μία μελισσούλα που κρατάει το όνομά του, ένα συννεφάκι με το όνομά του. Τέλεια! Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη! Και τελευταία ζωγραφιά για σήμερα είναι από την αγαπημένη μας φίλη την Έσποινα. Βεβαίως! Η Δέσποινα έχει κάνει τις νυχτερίδες της, τις κολοκύθες της και από ό,τι φαίνεται έρχεται στο σπίτι μας για να μας ρωτήσει κέρασμα ή γέλασμα, όπως το λέει. Εγώ θέλω κέρασμα, κέρασμα! Να μου φέρεις πράγματα να με κεράσεις, Δέσποινα! Και εμένα, Δέσποινα, ζαχαρωτά! Σας ευχαριστούμε, παιδιά! Τέλεια! Αχ, κοίτα, κάτω, κοίτα, κοίτα, κοίτα τι ωραία που είναι! Ναι! Λοιπόν, παιδιά, αν θέλετε να βλέπετε όλες μας τις περιπέτειες και τα επεισόδια άκατα μάκατα ολόκληρα, μπείτε στο Zuzunia TV Plus, την ψηφιακή μας πλατφόρμα. Ακριβώς. Πληκτρολογήστε www.zuzunia.tv και γίνετε συνδρομητές στο Zuzunia TV Plus. Εκεί μπορείτε να δείτε ό,τι κάνουμε εμείς εδώ, μαζί με τις αγαπημένες σας σειρές κινουμένων σχεδίων. Ναι, έχουμε τη Μάγια τη Μέλισσα, το μικρό μου πόνι, Transformers, Rescue Bots για τα αγόρια τους φίλους μας και Omnom. Και φυσικά την καινούρια μας σειρά μαθαίνουμε με τα Ζουζούνια, που ταξιδεύουμε με το διαστημόπλοιο της Λόλο, πηγαίνουμε σε διάφορα μέρη για να συναντήσουμε την Μπίμπι, την Μπέτι, τη Λέιλα και το Ρίγκο και να μάθουμε καινούρια πράγματα. Κάτσε κατού γιατί από μούμια έγινα άραβας. Περίμενε. Μισό λεπτό. Έλα. Ωραία. Σε βλέπω τώρα.
Τέλεια, Καντού. Να σου πω, πολύ μιλήσαμε. Τι θα γίνει με εκείνη την κολοκυθόσουπα που λέγαμε, να σου πω, τι συνταγή έτσι ακριβώς, πώς την έχεις φτιάξει. Λικούργο. Ναι. Πάρε την κολοκύθα που σου έδωσε ο παππούς Λικούργος και έλα από εδώ. Οκ, okay, μισό λεπτό. Να σου πω, θα την κάνουμε... Θα την κάνουμε βελουτέ, να φέρω και τα μπαχαρικά μου, να φέρω αλατάκι, να φέρω τζίντζερ, τι άλλο να φέρω. Ναι, Λικούργο, θα αυτοσχεδιάσουμε και στο τέλος θα γλύφουμε τα δάχτυλά μας, είμαι σίγουρη. Τέλεια, έρχομαι για κολοκυθόσουπα. Γεια σας, σουνάκια. Γεια σας, σουνάκια. Happy Halloween. Το Άκατα Μάκατα επιστρέφει! Γεια σου, Λικούργο! Άκατα Μάκατα σου κουτουπέ, αδεφάδε το μήνε! Ήρθε η ώρα να βοηθήσουμε τα ζουζούνια να φτιάξουν το ζουζουνοχωριό τους! Η νέα σεζόν Άκατα Μάκατα έρχεται στις 29 Μαΐου αποκλειστικά στο Ζουζούνια TV Plus! Η Ακαντού και ο Λικούργος σε νέες μαγικές περιπέτειες! Βοήθεια! Ληστεία σου! Όλα τα νέα επεισόδια αποκλειστικά στο Ζουζούνια TV Plus! Δεν ξέρεις τι είναι το sleepover! Σουκουτουπέ! Φέρετε μαγιά! Μπείτε τώρα στο www.zuzunia.tv, γίνετε και εσείς συνδρομητές και απολαύστε όλα τα επεισόδια! Στάσου, Ακαντού! Ακαντού! Περίμενε! Πώς την πάτησα έτσι!